Αυτή η προηγούμενη απομάκρυνση από τον πολίτη της Ισέντα του Χιτζίδη, δηλαδή δύο εξαιρετικές ενέργειες από τα αριστερά με το Χιτζίδη, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ωστόσο και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Στέφανο Πολίζο. Να η κλασική που μας έλειπε, την είδαμε τώρα για τον Ολυμπιακό Βόλου. Του έστρωσε θαυμάσια Νικολιά στην πάσα, το τελείωμα ήταν άσχημο όμως. Με το κεφάλι ασίστ, τέτοια από κανονική θέση ο Πολίζος καλυπτόμενος. Την ώρα που έφυγε η μπάλα. Και αστόχησε ο Πολίζος. Πλασαριστά. Στο δεύτερο το κάνει η έξοδος του Πολίτη. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Μπάλα δεν έχει βγει. Απλά προλαβαίνουν οι παίκτες της Ζακίνθου και τώρα μετά τον Αποστόλου. Ζητάει ο Ναζίν. Offside. Λοιπόν, εδώ κλέβει ο Τσιάρας καθαρά καταρχήν. Ο Σεφουγυρής πέφτει μόνος, δεν του κάνει ανατροπή. Εδώ κλέβει, πάει να την περάσει από κάτω, έτσι όπως τρεφογυρίζει. Μετά το 35 και με εξαίρεση αυτή τη φάση που είδαμε με τον Τσιάρα, δεν έχουμε καλό παιχνίδι. Ο Σακανάκης τον καλεί κοντά του για να του δείξει την κίτρινη. Μετά τις διαμαρτυρίες ήταν και ο Τσιάρας δίπλα, γιατί πρώτος άρχισε αυτό στο χώρο των διαμαρτυρίων. Τον άφησε αναφύλακτο και στο 54ο λεπτό η Ζάκυνθος ανοίγει το σκορ. Εδώ αδράνησε η άμυνα του Ολυμπιακού Βόλου. Και ο Κρόλος σαν σε προπόνηση έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. Ήταν γνωστό ότι είναι ικανότατο στο ψηλό παιχνίδι. Καταλαβεί, δεν μπορεί να πιστέψει πώς από αυτό το λάθος έγινε η ζημιά, αλλά είναι παιχνίδι των λαθών το ποδόσφαιρο και το εκμεταλλεύεται τώρα ο Κρόλ. Δείτε άλλη μια φορά η εκτέλεση, η σέντρα των Ορφανίδη βγαίνει πάρα πολύ άνετα, δηλαδή τον ξέχασε ο Ορφανίδη σίγουρα ή ο Καραμαλής, ένας από τους δύο, και με όλη την άνεση τελείωσε με αυτό το γκολ και γράφει το 1-0. 1-0 λοιπόν για τη Ζάκυνθο και πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη να μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις από τις δύο πλευρές. Πάρη. Ο Κρόλ, ο οποίος ερχόμενος προς τον πάγκο της Ζάκυνθο για να πιει λίγο νερό, αφιέρωσε τον γκολ προς την Κερκίδα που είναι κατάμεση σήμερα εδώ στο γήπεδο της Ζάκυνθο, ακούγοντας και ρυθμικά το όνομά του, απόλυτη ικανοποίηση στον Λεπετρής, Χιτζίδης, τώρα η σέντρα, εύκολα, μάλλον δύσκολα, αλλά με βροχές. Ο πολίτης η μπάλα τώρα θα πήγε στην περιοχή. Εδώ κάποιοι χρησιμοποιούν τις μύτες, αποκρούει ο Στρατιλάτης και μπλοκάρει την μπάλα στην εκτέλεση του Ζαερή. Μπάλα τρύψε το τείχος, αλλά φιλοξενούμενος που έχουν και το ψυχολογικό βάρος του γκολ που δέχτηκαν, πάμε στο Πάρη Τσελεπίδη. Είναι ο Πλασέ, φάνηκε ταλαιπωρημένος, αργοπορημένος αυτή την κούρσα που έκανε. Έκοβε και άλλα πόδια. Η εκτέλεση λοιπόν, το γύρισμα του Κρόλ με το κεφάλι, πολύ γρήγορα σκέφτηκε, εκτέλεσε, απλά αστόχησε ο Ζαβάτ Ζαερή. Καλύτερη φάση του παιχνιδιού, άσχετα από το αν δεν είναι γκολ. Πού θέλει να στείλει την μπάλα, δηλαδή στην απέναντι γωνία από εκεί που καθόταν ο τερματοφύλακας. Εδώ ήταν άψογη εκτέλεση. Τον άφησαν τον Τεπετρίς, το ξέχασαν, όπως να κλείσει πήγε τελευταία στιγμή, αλλά πρόλαβε να εκτελέσει. Προκειμένου να εκμηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο Πολωνός. Θα πιάσει το σούτ, αλλά καλά. Και τώρα βγαίνει ο Ορφανίδης. Τι ξαναγίνεται, η σέντρα η οποία με τις κόντρες επιτρέπει στο Ζέρι να την κερδίσει την μπάλα. Και το σούτ είναι άσχημα. Έχουν τον εαυτό του ο Ζέρις.